μία απορία. Λέγει, πρέπει να παίρνουμε δώρα σε κατηχητές, κατηχήτριες, κυκλάρχησες? Σας ευχαριστώ. Ναι, φαίνεται ότι τίθεται το θέμα αυτό, τίθεται. Και να σας πω από μια άποψη, είναι τελείως ανθρώπινο να ευχαριστήσουμε το πρόσωπο που εκοπίασε μια ολόκληρη χρονιά, να του πούμε το ευχαριστώ μας αναμφισβήτητα. Και βέβαια το αισθητοποιούμε το ευχαριστώ μας με ένα δωράκι. Πολλές φορές αυτό το δωράκι έχει συλλογικό χαρακτήρα, ας πούμε μια ομάδα παιδιών, ένα κατηχητικό σχολείο, ένα ξέρω εγώ, κυριών, κυρίων, ό,τι είναι, μαζεύουν χρήματα και παίρνουν ένα δωράκι στον κοπιάσαντα κατηχητή, κατηχήτρια, ομαδάρχην, κυκλάρχην, κυκλάρχησα και ούτω καθεξής. Μόνο εδώ θα ήθελα να σημειώσω κάτι, είναι πολύ καλό, αλλά θα ήθελα να σημειώσω κάτι, ότι κάποτε εμφυλοχωρεί μία καινοδοξία να προσφέρουμε κάτι που να είναι καλό. Οπότε κάπου πιέζομαι, εκβιάζομαι τους φίλους, τα μέλη του κύκλου μας, το κατηχητικό, να μας φέρουν περισσότερα χρήματα για να αγοράσουμε αυτό το αξιόλογο κάπως δώρον. Αυτό καλύτερα να μην συμβαίνει. Καλύτερα να μην συμβαίνει. Του να προσφέρουμε κάτι, και μάλιστα αν είναι από τα χέρια μας. Έλεγα κάποτε σε μια κοπέλα, πιθανώς να είναι παρούσα εδώ, κάπου τελειώνει τώρα το λύκειο, αλλά δεν είναι μόνο μία, είναι περισσότερες. Αν θέλεις να μου προσφέρεις κάτι, σε μένα το συγκεκριμένο, τον πατέρα Αθανάσιο, φτιάξε κάτι με τα χέρια σου και δώσε μου. Και βλέπετε, να, ένα τελευταίο είναι με κάτι σπίρτα, ένα σταυρός και έχει μια εικονίτσα του Χριστού εκεί στην μέση και ούτω καθεξής. Χαίρομαι πάρα πολύ κάτι που είναι φτιαγμένο με τα χέρια εκείνου που το προσφέρει. Όπως ακριβώς, άμα πείτε αύριο στην πεθερά σας, οι κοπέλες, ότι το γλυκό αυτό, μητέρα, το έφτιαξα με τα χέρια μου, έχει άλλη τοποθέτηση από το να πείτε το αγόρασα από το ζαχαροπλαστείο. Έχει άλλη θέση, έχει άλλη αξία. Ή μια γλάστρα, ή ένα λουλούδι, ή ένα κάτι, ένα χειροτέχνημα, πολλά χέρια πιάνουν, ζωγραφίζουν κάτι. Υπάρχουν μύριοι τρόποι που κανείς να ξοδέψει λίγα χρήματα, να μην υπάρχει αυτή η καινοδοξία, να είναι πολλά, όχι, αλλά να είναι κάτι πιο προσωπικό. Είναι ανθρώπινο. Πρέπει να σας πω ότι τα δωράκια που προσφέρονται κάπως συχνά, μικρά, ανανεώνουν την αγάπη και τη φιλή. Είναι προτιμότερο να έχεις, να προσφέρεις 5 δωράκια το χρόνο παρά ένα και μεγάλο το χρόνο. Όχι, μικρά και συχνά. Αυτό έχει αξία. Εκφράζουμε, να επανέλθω στο θέμα του κατηχητού, της κατηχητρίας κλπ. Έχει μία ιδιαίτερη αξία, αισθητοποιούμε το ευχαριστώ μας. Βέβαια, μην νομίζετε ότι εγώ θα ήθελα να μου φέρετε τίποτα με αυτό που εσείς τώρα σας απαντώ, γιατί εσείς το ρίξατε το απορία αυτή. Μάλιστα, τώρα τη ρίξατε, προλίγου, που να αρχίσει η ομιλία μας. Αντιθέτως εγώ, την ερχομένη φορά, θα προσφέρω σε εσάς κάτι. Μικρό, πολύ μικρούτσικο, αλλά είναι μία μνήμη, το ότι περάσαμε μία όμορφη κατηχητική χρονιά. Μια χρονιά με τα κατηχητικά μας μαθήματα, την κατήχησή μας. Αυτό έχει κάποια πάλι αξία, σημασία. Υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι, γονείς σήμερα, ίσως γιαγιάδες και παππούδες, γιατί εγώ βρίσκομαι 35 χρόνια στη Λάρισα, που μου λένε ακόμη διατηρώ τις εικονίτσες που μας δίνετε στο κατηχητικό, και τις βλέπω καμιά φορά, υπάρχει μια συγκίνηση. Είναι κάτι όμορφο ότι το κατηχητικό σχολείο προσέφερε κάτι.
έξω δηλαδή από το λόγο φυσικά του Θεού. Έτσι μπορούμε να δίνουμε κάτι, ξαναλέγω, είναι ανθρώπινο, δεν θα είναι ακριβό, δεν θα πιεστούν τα παιδιά να προσφέρουν χρήματα, θα είναι κάτι λίγο, μικρό και με συγκίνηση προσφερόμενον. Ας πούμε ένα μπουκέτο λουλούδια. Ένα μπουκέτο λουλούδια. Το παιδάκι εκεί τι? Ένα μπουκέτο λουλούδια. Από το περιβόλι μας, από τις γλάστρες μας τα προσφέρουμε. Και αυτό είναι πάλι κάτι σπουδαίο. Για να το δείτε, στο Δευτερονόμιον, όχι μία φορά, περισσότερο από δύο, δύο οπωσδήποτε, λέει το εξής: όταν θα έρθεις στο ναό μου, λέει ο Θεός, ουκ οφθήσει, δεν θα εμφανιστείς με άδεια χέρια. Προσέξτε, με άδεια χέρια. Είναι σπουδαίο. Γι' αυτό όταν μπαίνουμε σε μία εκκλησία, προσφέρουμε το δώρο μας, ένα κεράκι έστω, έστω. Θα ρίξουμε κάποια χρήματα, το κεράκι αυτό, να το προσφέρουμε εις τον Θεό. Δεν είναι γιατί ο Θεός έχει ανάγκη από το κερί μας ή από τα δώρα μας, αλλά αυτό μεταβάλλει εμάς σε, να έχουμε μία ανθρωπιά. Και είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Λέει κανείς, πάμε σε μία επίσκεψη με άδεια χέρια. Πού είναι, δεν θυμάμαι ακριβώς. Αναφέρεται στον, θα με βοηθήσετε, στον Άγιο Σημεών, τον νέο θεολόγο. Πήγαιναν με ένα καϊκάκι να επισκεφθούν κάποιον γέροντα και λένε, δεν πήραμε τίποτα να του πάμε. Και πως έβαλαν το χέρι τους εκεί στο Βόσπορο, στην Κωνσταντινούπολη, και αμέσως ένα ψάρι πετάχτηκε μέσα στο καϊκί και του πήγαν το ψάρι. Δηλαδή, όχι με άδεια χέρια, ποτέ. Θυμάμαι ένα ανάγνωσμα από το δημοτικό σχολείο, να μην σας το πω ολόκληρο. Ένα φτωχόπεδο είχε κηρύξει, θα λέγαμε, ένα διαγωνισμό, το θυπήν, ένας βασιλιάς άκληρος, ποιος θα του προσέφερε το καλύτερο δώρο για να τον κάνει διαδοχό του. Πήγανε εκεί, του πήγανε και ποιοι δεν εμφανίστηκαν. Και αυτό το παιδάκι το φτωχό του πήγε ένα μαρουλόφυλλο. Ναι, ένα μαρουλόφυλλο. Αλλά για κοιτάξτε λίγο τη συνέχεια. Έκανε μια πελώρια τούρτα και προσέφερε σε όλους αυτούς που πήγαν στο παλάτι. Είχε βάλει μέσα στην τούρτα αλάτι, ζάχαρη και δεν ξέρω τι άλλα, που ήταν σαχλόγλυκο. Επίτηδες. Και όλοι λέγανε στο βασιλιά, α, τι ωραίο γλυκό, τι ωραίο γλυκό. Πλάι με το δώρο έβλεπε και την ειλικρίνειά τους. Ο μικρός όταν έφαγε γλυκό λέει, τσου, τι είναι αυτό. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνετε ότι θα προσφέρεις το δώρο σου έστω και ένα μαρουλόφυλλο και θα είσαι ο ειλικρινής άνθρωπος. Δηλαδή θα προσφέρεις το δώρο σου με αγαθήν καρδίαν, με την αγάπη της καρδιάς σου. Ας μην πω όμως άλλα πια, για να προχωρήσουμε και λίγο παρακάτω.